Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε. Με την ενημέρωση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως και Οικονομικών, από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιέρ Μοσκοβισί και την αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου για την Ελλάδα του σήμερα μέσα στην Ευρώπη του αύριο. Την κατηδίαν συνάντηση του κυρίου Μοσκοβισί με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής. Την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τον εξυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών κλινικών και τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών. Τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που μεταξύ άλλων προβλέπει την ίδρυση παιδικού σταθμού στο συγκεκριμένο Υπουργείο, τη ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων και την κατάργηση οργανισμού ανέγκρισης νέου μουσείου Ακρόπολης. Να κυριαρχούν στην κοινοβουλευτική ατζέντα της εβδομάδας που πέρασε. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο. Στην ανάγκη κοινής πορείας για μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και των αξιών, αναφέρθηκαν στη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, και ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνίων, Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα. Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα ανακτά πλέον την αξιοπιστία της, γεγονός που εκτιμήθηκε ότι θα οδηγήσει στην εκταμείευση της επόμενης δόσης το Μάρτιο. Νωρίτερα, ο κύριος Μοσκοβισί συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει, βρισκόμενη σε σωστό δρόμο. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση με τον Επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα. Η πορεία σας αυτά τα χρόνια και η δραστηριότητά σας πραγματικά ήταν αντίστοιχη με την δύσκολη πορεία της χώρας για να βγούμε από τις στενές μνημονιακές δεσμεύσεις και είμαστε ευτυχείς που είχατε ένα πολύ σημαντικό και θετικό ρόλο για αυτή την εξέλιξη. Ελπίζω και στην προσεχή διάσκεψη κορυφής στο Σύμπιο αλλά και οι προσπάθειες που γίνονται για το InvestEU να είναι σε μια κατεύθυνση που θα βοηθήσουν να πάμε σε μια Ευρώπη των κοινωνικών και οικονομικών συγκλήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής στη σημασία των επερχόμενων ευρωεκλογών. Να αναφερθώ στην ανάγκη όλοι μας και εσείς που έχετε αφήσει ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα σε κλίμακα Ευρώπης πια και που ενδιαφέρεστε για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και εμείς από την πλευρά μας να εργαστούμε ώστε να μην έρθει η εποχή των τεράτων στην Ευρώπη καθώς μπροστά και στις ευρωεκλογές είναι ανοιχτά όλα τα ζητήματα και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και επικινδυνότητα να υπάρξουν ισχυρές, ακροδεξιές, ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές. Από κοινού θα εργαστούμε για μια διαφορετική Ευρώπη των λαών. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών ευχαρίστησε για την υποδοχή στον οίκο της Δημοκρατίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα βαδίζουν από κοινού σε μια ιδιαίτερα στρατηγική στιγμή και για τις δύο, για μια Ευρώπη της Δημοκρατίας, των αξιών, ενάντια στο ρατσισμό, τον εθνικισμό και την ξενοφοβία. Αναφερόμενος στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση, ο κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι η Ελλάδα ανακτά πλέον την αξιοπιστία της, δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης τόσο στους εταίρους της, όσο και στις διεθνείς αγορές. Τέλος, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι ο ελληνικός λαός επέδειξε μοναδικό πάθος για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γι' αυτό, όπως είπε, και επιτυγχάνει, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα εκταμιευθεί η επόμενη δόση, δίνοντας έτσι ένα ισχυρό, όπως υπογράμμισε, σήμα προς όλους ότι η Ελλάδα αλλάζει. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Αναστάσιος Κουράκης, καθώς και οι πρόεδροι των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, Μάκης Μπαλαούρας και Χαράκα Φαντάρη αντίστοιχα. Νωρίτερα, ο Επίτροπος Οικονομικών συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια στο πλαίσιο κάποιου μνημονίου, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά συμβουλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Είμαστε συνεργάτες και δεν βρισκόμαστε στο σημείο που ήμασταν όταν εσείς ήσασταν οι δανειστές και εμείς οι δανειζόμενοι. Η ελληνική κυβέρνηση και η Κομισιόν βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία και εργάζονται με κοινό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Από την πλευρά του, ο κ. Μοσκοβισί υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία είναι στη φάση της ανάκαμψης, ότι παρουσιάζει σημαντικές επιδόσεις και ότι η ανεργία μειώνεται.
Η Κομισιόν θέλει να χτίσει ένα success story στην Ελλάδα, δήλωσε με έμφαση ο Ευρωπαίος Επίτροπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μοσκοβισή ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή του με τον κ. Τσίπρα συζητήθηκαν και οι εκκρεμότητες που παραμένουν στις συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή το ζήτημα των λιγνητικών μονάδων και το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη. Σε ό,τι αφορά τις λιγνητικές μονάδες, ο Επίτροπος σημείωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για τον νόμο που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη, είπε ότι υπάρχει συναντήληψη ότι τα κριτήρια πρέπει να επικεντρωθούν σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το νέο πλαίσιο, προστατεύοντας έτσι τον τραπεζικό τομέα και εκτονώνοντας την κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Είναι εφικτή μια θετική απόφαση στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου, υπογράμμισε ο Πιέρ Μοσκοβισή, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνία, κατά την ενημέρωσή του προς τα μέλη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, θέτοντας βέβαια ως καταλυτικό παράγοντα την έκβαση των συζητήσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το θέμα της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών ήταν η Ελλάδα του σήμερα μέσα στην Ευρώπη του αύριο. Η χώρα έχει γίνει ένα ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου. Είναι εφικτή μια θετική απόφαση στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου, έτσι ώστε η Ελλάδα να αντλήσει το 1 δισευρώ, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνία, Πιέρ Μοσκοβισή. Ως καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη του Eurogroup, έθεσε το αποτέλεσμα των συζητήσεων για τον νόμο Κατσέλη. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στην συνάντηση της 11ης Μαρτίου. Να υπάρχει δηλαδή χορήγηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που είναι η πρώτη δόση του δανείου. Αυτή είναι μια πρόκληση σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Δεν νομίζω βέβαια ότι το εμπόδιο ότι είναι ανυπέρβλητο. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι μια θετική απόφαση στο επόμενο Eurogroup είναι εφικτή. Ο κ. Μοσκοβισή χαιρέτησε ακόμα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Ζήτησε όμως να γίνουν και άλλες προσπάθειες για να προσπεραστεί το Eurogroup της 11ης Μαρτίου. Μέσα σε λίγους μήνες η Ελλάδα έκανε πολλά βήματα. Προχώρησε αρκετά και υλοποίησατε μεταρρυθμίσεις μεγάλης εμβέλειας που ελπίζω ότι θα προκαλέσουν και την ανάπτυξη την οποία όλοι επιθυμούμε. Όμως χρειάζονται και άλλες προσπάθειες για να επιτευχθεί η υπέρβαση ενός συμπληρωματικού εμποδίου που είναι το Eurogroup της 11ης Μαρτίου. Αναφορά έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος και στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, τα πράγματα είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί ξέρετε ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Είναι καταρχάς οι ευρωπαϊκές εκλογές που αφορούν όλους μας και η πρόκληση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι να επιβληθούν οι προευρωπαϊκές, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον της, υπογράμμισε η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από την κατεύθυνση την οποία θα πάρει, οι ευρωεκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από την κατεύθυνση την οποία θα πάρει, κύριε Επίτροπε, θα κριθεί όχι μόνο η ιστορία των σημερινών νέων γενιών, αλλά κυρίως των μελλοντικών γενιών. Χαιρετισμό απίφθινε προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο και η Ανέτα Καβαδία, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η λιτότητα, οι αποφάσεις χωρίς δημοκρατικό έλεγχο, ο νεοφιλελευθερισμός αποτελούν τις βασικές συνιστώσεις του κοινωνικού και πολιτικού προβλήματος της Ευρώπης σήμερα. Το λόγο έλαβαν και οι ηγητές των κομμάτων. Με τη δήλωσή σας, αυτή που προηγουμένως ανέφερα, απαντήσατε στους καταστροφολόγους κομμάτων και ορισμένων ΜΜΕ. Η παρουσία του κυρίου Μοσκοβισή, συνάδελφοι στη Βουλή, για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε την αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Είναι αλήθεια ότι και οι θυσίες τις οποίες έχει υποβληθεί ο ελληνικός λαός με αυτή την κυβέρνηση δεν έχουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Διότι από τη μια
αυτή η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση που διαλύει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και από την άλλη καθυστερεί ή δυσφημεί μόνη της τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που μπορούν να εξυγχρονίσουν την οικονομία μας. Μπορεί βέβαια να έληξε τυπικά το τρίτο πρόγραμμα, όμως το αποτύπωμά του παραμένει βαρύ πάνω στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με μακροχρόνιες δεσμεύσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη δημόσια περιουσία, ενώ είναι γνωστά σε όλους τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα, όπως επισήμανε και η χθεσινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα της πρώην Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και σήμερα Ευρωπαϊκής Ενώσεως γίνονται παραπάνω από ορατά, αφού από τότε μέχρι σήμερα οι συμφωνίες που σύναψε η Ελλάδα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας κάθε άλλο παρά για το όφελος της πατρίδος μας ήταν, αλλά μάλλον για το όφελος των μεγάλων χωρών της Ευρώπης. Πρέπει να πολεμήσουμε ενωμένοι το λαϊκισμό. Πρέπει να πολεμήσουμε ενωμένοι τον εθνικισμό. Πρέπει να πολεμήσουμε ενωμένοι την ακροδεξιά και τον φασισμό. Όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν ενάντια σε όλες αυτές τις εξτρεμιστικές, θα μπορούσα να πω, κινήσεις, οι οποίες θέλουν μόνο το κακό στις χώρες που αποτελούν μέλος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση και χαιρετισμό κορυφαίων προσωπικότητων της πολιτικής και του πνεύματος, ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ στους Δελφούς. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος επικέντρωσε την ομιλία του στις συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν μπορεί να μην συλλογιστούμε τι σημαίνει για το μέλλον. Αυτή η πορεία, η αρνητική πλευρά της τεχνολογίας, η οποία συνθλίβει την αξία του ανθρώπου και την προσωπικότητά του. Όταν τον περιθωριοποιούμε τον άνθρωπο, ή θα ζήσει τη μοναξιά του ως το τέλος, ή από εκεί πέρα μπορεί να έχει και άλλες παρενέργειες. Να γίνει οπαδός διαφόρων νέων προφητών άσκησης της εξουσίας που του υπόσχονται τα πάντα ανεξόδως. Και τα φαινόμενα είναι ορατά, ιδίως στο χώρο μας, στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ή πολύ περισσότερο να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος ακριβώς επιβλέπει την περιθωριοποίηση, γίνεται ριζοσπάστης, αλλά ένας επαναστάτης χωρίς αιτία, ο οποίος αμφισβητεί την εξουσία, ακόμα και την πιο δημοκρατική εξουσία, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προτείνει κάτι άλλο εκτός από την ίδια της την καταστροφή. Και μην ψάχνουμε να πάμε μακριά για να δούμε τι φαινόμενα τέτοιων ριζοσπαστικών συμπεριφορών μπορούν να προκύψουν ή αν έχουν ήδη προκύψει και δεν έχουμε καταλάβει στο πού οφείλονται. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, επεσήμανε την ανάγκη να επιστρέψει η Ευρώπη στις ιδρυτικές της αξίες, της αλληλεγγύης και του κράτους δικαίου. Η Ευρώπη κλήθηκε να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 στην Αμερική, γρήγορα όμως πέρασε και στη γυραιά Ήπειρο, προκαλώντας τεκτονικούς τριγμούς στον πυρήνα της, δηλαδή στην Ευρωζώνη. Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης δεν υπήρχε. Δεν συνομολογήθηκε ποτέ. Παρότι υπήρχαν προτάσεις και προσεγγίσεις για την αλληλέγγυη αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και αντίθετα επελέγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πρώτη φορά ως συμπαίκτης, ώστε να υλοποιηθεί ο σκληρός κανόνας γερμανικής έμπνευσης της λιτότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας με πειραματικές αντικοινωνικές πολιτικές που επευλήθηκαν σε μικρότερες χώρες και οικονομίες, ιδιαίτερα του Νότου, εάν δεν υπάρξει μια συνειδητοποίηση των πολιτικών ηγεσιών, των δημοκρατικών κομμάτων και εκ παραλλήλου μια συλλογική αφύπνιση μέσα στο εκλογικό σώμα για το μέγεθος της επικινδυνότητας, τότε θα έχει διαμορφωθεί μια αναπότρεπτη ισοστάση και ένας συσχετισμός που θα περιλαμβάνει σε ισχυρή θέση και ρόλο τους εκπροσώπους του εθνικισμού, της ξενοφοβίας, του αυταρχισμού, της ομοφοβίας, της μυσαλλοδοξίας. Η μόνη απάντηση είναι η επιστροφή με το βλέμμα στο μέλλον στις ιδρυτικές αρχές και αξίες της αλληλεγγύης, της Ευρώπης των λαών, της συνεργασίας και της αναλογικής συμμετοχής στην ευθύνη και στα κοινά βάρη. Θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ότι η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελληνική Βουλή και με ευρύτερες, θα έλεγα, συνενέσεις, παρότι υπάρχουν πάνω σε αυτό το ζήτημα αρκετά διαφορετικές απόψεις, είχε και έχει μια συμβολή στο ζήτημα της συνανάπτυξης, της συνέργειας, κυρίως στο χώρο των Βαλκανίων, που είναι το αμέσως προσεχές πεδίο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρέψει την προσοχή της και το ενδιαφέρον της, και υπάρχει πολύ μέλλον, και ότι αυτό το ενδιαφέρον με τρόπο καταλυτικό
με την άρση μιας εκκρεμότητας μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια προσφορά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα πιστωθεί και στη χώρα μας με ιστορική κλίμακα. Την εκτίμησή του ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, προσθέτοντας ότι αν και τίποτα δεν αποκλείεται, ωστόσο έχει δοθεί το πράσινο φως από την οικονομία προκειμένου να εξαντληθεί η τετραετία. Παράλληλα, χαρακτήρισε πυκνό το κοινοβουλευτικό έργο που ακολουθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας 7» του τηλεοπτικού καναλιού Open, μιλώντας για καλά νέα στο οικονομικό πεδίο. Το έχετε αποκλείσει δηλαδή το γεγονός των πολλαπλών εκλογών? Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να αποκλείει τίποτα. Πλην όμως η εκτίμησή μου είναι ότι χρειάζεται, είναι εντελώς, δηλαδή συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό, ότι είναι εντελώς απαραίτητος ο χρόνος για να δουλέψουν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και να δουλέψουν και μέσα στην κοινωνία αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι της εξάντλησης της τετραετίας. Σας επισημαίνω ότι για την ανάπτυξη θυμάστε που υπήρχε ένας προβληματισμός, φαίνεται ότι θα πάμε στο 2,2 ή και στο 2,4, αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είδαμε ότι θα υπάρξει μία έξοδος για δεκαετές ομόλογο, ενδεχομένως και μέχρι τέλος Μαρτίου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Γιάννη Σαραντάκο, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη του κοινοβουλευτικού έργου των επόμενων ημερών. Πρώτον, στις 14 Μαρτίου, μάλλον ή μία μέρα πριν ή μία μετά, το πιθανότερο είναι 14, θα γίνει η δεύτερη ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου θα τεθούν προς ψήφιση μόνο τα άρθρα τα οποία είχαν πάρει πάνω από 151, θα γίνει μια συζήτηση, όχι του εύρους που είχε γίνει την προηγούμενη φορά, και θα καταλήξουμε με δεύτερη ψηφοφορία, όπου αυτή η δεύτερη ψηφοφορία πλέον θα μετράει για την επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική. Αυτή είναι και η προτείνουσα. Και κλείνει εκεί η συνταγματική αναθεώρηση. Προτείνουσα. Λίγες μέρες μετά είναι πάρα πολύ πιθανό, εγώ το θεωρώ βέβαιο, ότι θα έρθει στην Ολομέλεια το πόρισμα για τις γερμανικές επανορθώσεις, όπου θα γίνει μια συζήτηση, είναι έτοιμα εδώ και 2 χρόνια, και θα χαρακτεί στρατηγική διεκδίκηση σε όλα τα επίπεδα, όπως έχει πει και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός. Θα έρθουν επίσης μια σειρά από νομοσχέδια, κάποια τα οποία είναι και στο πλαίσιο της συνεννόησης με τους θεσμούς. Δηλαδή έχουν σχέση αυτό με τις τακτοποιήσεις. Είναι οι 120 δόσεις και τα κόκκινα δάνεια, όλο πότε αυτό αυτά είναι. Αυτά θα έρθουν άμεσα. Δηλαδή, στο Μάρτιο μιλάμε τώρα. Οπωσδήποτε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Βουλής στις προοπτικές και τη δυναμική της κεντροαριστεράς. Είναι προφανές ότι προεκλογικά δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο και κανένα περιθώριο συνεργασίας ευρύτερα κομμάτων, αυτά που καταγράφονται τυπικά σε αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προοδευτικό πόλο και μια προοδευτική εναλλακτική λύση στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς εργαζόμαστε όλοι μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι άνθρωποι που είναι ενός αστερισμού της κεντροαριστεράς της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και το ΚΙΝΑΛ και η ΓΕΣΕΤ, πώς και πόσο εργαζόμαστε για να υπάρξουν πραγματικές γέφυρες προγραμματικές, γέφυρες με τις διεργασίες στην Ευρώπη, γέφυρες που θα συγκροτούν μια συνοχή και ψυχολογική, ας πούμε, αν θέλετε, στη νέα φάση για τη χώρα εναντίον των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις που δρομολόγησε η Συμφωνία των Πρεσπών. Μπήκε ένα κορυφαίο ιστορικής κλίμακας το θεωρώ ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, με την έννοια της λήξης μιας εκκρεμότητας με ισχυρή αντιπαράθεση, πολιτική και κοινωνική, το οποίο εκ των πραγμάτων διαμορφώνει και συνειδησιακά προβλήματα και άλλες αντιλήψεις κτλ. Εγώ δηλαδή, χωρίς να δίνω άλοθη σε αυτού του τύπου τις μετακινήσεις, διότι δεν το θεωρώ γενικά καλό πράγμα να υπάρχουν, προσπαθώ να ερμηνεύσω και νομίζω πως είναι σωστό, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητικότητα. Πιστεύω πως το διαρρεύσαν διάστημα κατέδειξε με πρωτοβουλία του ίδιου του κυρίου Καμένου ότι ήθελε από πέρσι το καλοκαίρι, όταν αντελήφθη ότι η κυβέρνηση είχε συνομολογήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την ψήφιζε και δεν θα άφηνε την καυτή πατάτα, όπως λέμε, σε επόμενη κυβέρνηση, αν δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση. Ύστερα, αυτή τη στιγμή στο αντελήφθη, ήθελε συνειδητά, το είπε
ήδη το έχει πει καμιά δεκαριά φορές, να μην συνεχίσει το βίο της αυτή η κυβέρνηση. Ακολουθούν άλλες δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη του εταιρικού περιβάλλοντος. Υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Στέργιος Πιτσιόρλας κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφορά στην εναρμόνιση με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία των διάσπαρτων μέχρι τώρα ρυθμίσεων για τη συγχώνευση επιχειρήσεων. Ενώ παράλληλα προβλέπεται και η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, το καταψήφισαν η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ παρόν ψήφισε η Ένωση Κεντρών. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με την εναρμόνιση με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία των διάσπαρτων μέχρι τώρα ρυθμίσεων για τη συγχώνευση επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Δημητριάδης έκανε λόγο για ένα θετικό νομοσχέδιο που έγινε γενικά αποδεκτό και που βάζει τη χώρα στις ράγες της ανάπτυξης. Το νομοσχέδιο είναι θεματικά χρήσιμο, ενώ περιέχει και πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε είναι ένας ακόμη κρίκος σε μια αλυσίδα πρωτοβουλειών που έχει πάρει η κυβέρνησή μας και αφορά εν συνόλο το εταιρικό δίκαιο και την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα, σημαντικό πιστεύουμε, των κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος και τον εξυγχρονισμό του επιχειρηματικού μας πλαισίου. Είναι στάση ευθύνης η Νέα Δημοκρατία να στηρίζει όποια πρωτοβουλία είτε σε νομοθετικό επίπεδο, είτε σε διοικητικό επίπεδο, από όπου και αν προέρχεται πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε πως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και πρωτοβουλίες που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι καλός ο νόμος και οι προθέσεις του, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να τον εφαρμόσετε, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του Κινάλ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, και καταψήφισε το νομοσχέδιο. Το κίνημα αλλαγής δεν θα υιοθετεί, δεν θα υποστηρίξει την νομοθετική σας πρωτοβουλία. Γιατί όπως σας είπα, μπορεί να είναι καλών προθέσεων και να μπορώ να πω πολύ καλά λόγια προσωπικά για τον Υπουργό, για τη στάση του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι να εφαρμοστεί. Όσο καλό και αν είναι το νομοσχέδιο, δεν πρόκειται να βελτιώσει τίποτα, τόνισε ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος. Ενώ ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Θανάσης Βαρδαλής, σημείωσε πως η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθειά της να εξαλείψει τα εμπόδια για το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Σε γενικές γραμμές, το νομοσχέδιο είναι θετικό. Πρέπει όμως να προσέξουμε την υλοποίησή του, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών, Μάριος Γεωργιάδης. Αλλά ας δεχτούμε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως λέτε εσείς. Αλήθεια, πιστεύει κάποιος από εσάς, πιστεύει κάποιος από τους άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενους φορείς, παραγωγικούς εντός ή εκτός εισαγωγικών της χώρας μας, ότι έχει την παραμικρή σημασία το εν λόγω νομοσχέδιο όταν υπάρχει ο ΦΠΑ που είναι στο 24%, περίπου το 1 τέταρτο της οποιαδήποτε συναλλαγής. Η ελληνική καπιταλιστική οικονομία, ανάμεσα στα άλλα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι και αυτό των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που τις δυσκολεύει στον ανταγωνισμό που όλο και οξύνεται τα τελευταία χρόνια. Ήθελε και είχε την ανάγκη μια τέτοια ενοποίηση επιμέρους νομοθετημάτων σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο μετασχηματισμού των εταιριών. Θεωρητικά θα διευκολυνθούν οι αλλαγές στα νομικά πρόσωπα από εδώ και στο εξής, αρκεί να ενημερωθούν καταλλήλως και οι φορολογικές και οι διοικητικές δομές του κράτους. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, Στέργιος Πιτσιόρλας, υπογράμμισε πως το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Συμβάλλει στην ομαλοποίηση της αγοράς και δημιουργεί φιλικό κλίμα για τις επενδύσεις. Καλύπτουμε ένα κενό μεγάλο. Μέχρι τώρα τα ζητήματα αυτά κυρίως από την ομολογία αντιμετωπίζονταν και εμπολής και με αντιφατικό τρόπο, αλλά θεωρούμε ότι λύνουμε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί, απασχολεί και επομένως συμβάλλει αυτό το νομοσχέδιο στην ομαλοποίηση της αγοράς και συμβάλλει στη διαμόρφωση κλίματος φιλικότερου προς τη λειτουργία των εταιριών και προς επενδύσεις. Στο περιθώριο της συζήτησης του νομοσχεδίου και με αφορμή τις φυσικές καταστροφές στον νομό Χανίων,
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει την αναστολή όλων των εκτελεστικών μέτρων, δημόσιων και ιδιωτικών, για 90 ημέρες. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ξηδάκης, με τον αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, να απαντά πως έχει πληροφόρηση για έκδοση σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχω την εντολή από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να προβώ στην κατάθεση μιας τροπολογίας, προφανώς εκπρόθεσμης, αλλά αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα των Χανίων, και η οποία να αποτελεί αναστολή του συνόλου των εκτελεστικών μέτρων, είτε του δημοσίου, είτε των ιδιωτών, για ένα διάστημα το οποίο θα συμφωνήσουμε. Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, μπορούμε να προχωρήσουμε, ούτε η επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο θα είναι σημαντική. Θα βοηθηθούν κάποιοι επιχειρηματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, καταστηματάρχες, νοικοκυριά, τα οποία μπορεί να έχουν άμεσες υποχρεώσεις σε δικαστήρια. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Οικονομικών. Μου είπαν ήδη ότι από το πρωί ασχολούνται με το θέμα, ότι ετοιμάζεται μία απόφαση για το θέμα αυτό. Δεν είναι βέβαιο ότι χρειάζεται καν νομοθετική ρύθμιση, από όσο μου ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα υπάρξει απόφαση για την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων και συνολικά. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στο φορέα που θα αντικαταστήσει το κελπνό, στις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των ιδιωτικών κλινικών και στη θεσμοθέτηση των εποπτευόμενων χώρων χρήσης ναρκωτικών, αποτέλεσαν τον καμβά της συζήτησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Το κελπνό, η λειτουργία του στο πρόσφατο παρελθόν και η αντικατάστασή του από το νέο φορέα δημόσιας υγείας έδωσαν τροφή για ανταλλαγή αιχμηρών σχολείων ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Είχαμε δηλαδή ένα φορέα που κατά ένα περίεργο τρόπο είχε αυτονομηθεί από την πολιτική εξουσία, από το πλαίσιο ελέγχου. Και μία ομάδα υπηρεσιακών στελεχών, που προφανώς υπήρχε και το έχω ξαναπεί δημόσια και δεν είναι αυτό υπερβολή, λειτουργούσε με όρους μαφίας. Θέλουμε να πιστέψουμε λοιπόν ότι όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Να μου πει ο κύριος Πολάκης, πότε προσωπικά βγήκε δημόσια να κάνει έκκληση για μαζικούς εμβολιασμούς? Πότε ασχολήθηκε ως εποπτεύων υπουργός, για παράδειγμα, με την αναγκαία επιμόρφωση, εκπαίδευση από το κελπνό του ιατρικού προσωπικού στο θέμα των εμβολιασμών? Αλλά φεύ. Η βασική του ενασχόληση, όπως και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν να στείλει σκευωρίες κατά των πολιτικών του, να δίνει συνεντεύξεις, να παίζει στο Twitter, στο Facebook και να μας λέει και σκάτος ότι, βρε αδερφέ, δεν έγινε και καλιά καταστροφή. Τώρα πέθαναν μερικοί δεκάδες άνθρωποι. Μας έλεγαν πρόεδροι του κελπνό ότι δεν ήξεραν τη σκοπιμότητα των αποφάσεων του Υπουργού, ο οποίος επέβλεπε, και δεν ήξεραν και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονταν το μαύρο διαφημιστικό χρήμα. Αυτό που χρειάζεται είναι διαφάνεια. Προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, που υπήρχε πρόβλημα στο κελπνό και δεν το κρύβουμε, έτσι, δεν έχουν γίνει βήματα. Με αυτό το νομοσχέδιο είπαμε ότι ακόμη και ο διαχειριστικός έλεγχος, ο τρόπος που θα γίνεται ο διαχειριστικός έλεγχος του καινούργιου οργανισμού εκκρεμεί. Η πρόβληψη του νομοσχεδίου για τη δημιουργία των εποπτευόμενων χώρων χρήσης ναρκωτικών από τοξικοεξαρτημένα άτομα συναντά την κάθετη διαφωνία του ΚΚΕ. Υπονομεύουν τον αγώνα της απεξάρτησης, νομιμοποιούν ουσιαστικά το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών και εθίζουν το λαό μας σε λογικές να κρύψουμε το πρόβλημα για να μην χαλάει την τουριστική βιτρίνα της πόλης. Καταψηφίσουμε όχι μόνο το άρθρο 91, αλλά και επί της αρχής και επί όλων των άρθρων έχουμε αρνητική στάση, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θα πρέπει με ένα παρόν ή με ένα ναι, έστω και κατελάχιστον, να νομιμοποιηθεί. Εμείς, σαν ενός κεντρών, βλέπουμε με επιφύλαξη το σύνολο του νομοσχεδίου. Έχουμε ταχθεί υπέρ κάποιων άρθρων στην προηγούμενη επιτροπή,
όπου μιλήσαμε για κάθε άρθρο ξεχωριστά. Ωστόσο, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε θετικοί σε έναν απόλυτο βαθμό. Η διάταξη νομοσχεδίου για την εξομοίωση των καπνικών υποκατάστατων με το τσιγάρο, εις ό,τι αφορά την απαγόρευσή τους σε κλειστούς χώρους, έδωσε την ευκαιρία στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχτηκε πρόσφατα επειδή κάπνιζε σε κλειστό χώρο. Εγώ έχω κάνει προσωπικά τρεις απόπειρες να το κόψω. Και τις τρεις φορές το ξεκίνησαμε τον ίδιο τρόπο. Βράδυ, μετά από πάρα πολύ βαρύ χειρουργείο, μέσα στη ΜΕΔ. Έτσι έγινε. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει με νόμους. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια οι τροποποιήσεις του κανονισμού της Βουλής που αφορούν στην υλοποίηση στρατηγικών στόχων υπηρεσιών του Κοινοβουλίου για το 2019, η πρόταση του Προέδρου του Σώματος για τον οργανισμό του Ιδρύματος της Βουλής καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Κατά τη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής για τον οργανισμό του Ιδρύματος της Βουλής, ο κ. Λεβέρδους διατύπωσε ενστάσεις, επισημένοντας ότι υπάρχει θέμα τόσο με την αλλαγή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, όσο και με το γεγονός ότι δεν ρωτήθηκαν τα μέλη του. Η δουλειά παράγεται κατά 99% με βάση τις γενικές οδηγίες που δίνει μία φορά το χρόνο το ΔΟΣΟΥ του Ιδρύματος και την έγκριση του προϋπολογισμού, από την Εκτελεστική Επιτροπή, από τον Πρόεδρο των εκάστοτε της Βουλής, από την Επιστημονική Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα τα δύο θέματα, από τα τρία που ανακοινώσατε, και το τρίτο αυτό που αφορά στον οργανισμό, στην αυριανή συνεδρίαση, να ζητηθεί η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια έχουμε χρόνο, τις επόμενες μέρες, να ψηφίσουμε και τον οργανισμό. Είναι ζήτημα και σεβασμού. Είναι ζήτημα από την αντίθετη σκοπιά προσβολής και αγένειας. Για απολύτικη και επικίνδυνη για τη Βουλή ιδιοκτησιακή αντίληψη έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Θεωρώ εντελώς απολύτικη και επικίνδυνη για τη Βουλή μια ιονή ιδιοκτησιακή αντίληψη που ενδεχομένως υπάρχουν στα μυαλά κάποιων. Εμένα δεν με αφορά αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κολλησιέργεια σε σχέση με αυτό το ζήτημα είναι εντελώς απαράδεκτη. Συνιστώνται 55 οργανικές θέσεις. Εδώ θέλω να πω ότι δεν υπήρχε αριθμός οργανικών θέσεων. Δίνει τις κατευθύνσεις. Εκεί είναι η ένσταση δική μου. Εάν ερωτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει κατευθύνσεις για τον οργανισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Επανερχόμενος ο κύριος Λοβέρδος έκανε λόγο για 400 προσλήψεις στη Βουλή. Η έκθεση για το Ρήγα Φεραίο, για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα του ελληνισμού έξω, έχει και μια ολόκληρη στήλη με την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Γιατί δεν έχετε και την ΑΝΤΙΕΦΕ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μια βουλή που αναμορφώθηκε στα 11 χρόνια Κακλαμάνη, χρησιμοποίησε 100 ανθρώπους παραπάνω. Σήμερα έχουμε, από τότε που παραλάβατε εσείς, συν 400 από όσο ενημερώνομαι. Εμείς συνολικά και για λόγους πολιτικούς, αλλά και για λόγους ουσίας, τοποθετούμεθα και ψηφίζουμε όχι. Ψηφίζουμε όχι και για το Ίδρυμα, και για το Ίδρυμα και για τους σκοπούς του. Δεν μπορεί το κανάλι της Βουλής να είναι στην δικαιοδοσία του εκάστοτε Πρόεδρου. Οποιοςδήποτε και να είναι αυτός και τα κόμματα της Βουλής, γιατί λογικά είναι των κομμάτων της Βουλής, να μην έχουν κανένα λόγο. Σε δύο σημεία διαφωνούμε, στα άρθρα τα οποία δίνουν υπερεξουσία, κατ' εμάς τουλάχιστον, στον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής. Τα οργανογράμματα σε σχέση με τους υπαλλήλους που έχει η Βουλή δίνουν έναν αριθμό παραπάνω από 350 άτομα τα οποία είναι θεωρούνται απαραίτητα από τις υπηρεσίες κατά διεύθυνση και κατά γενική διεύθυνση και τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Ποιος δεν το γνωρίζει αυτό? Υπήρξε μία αύξηση του προσωπικού από 50 περίπου καθαρίστριες και καθαριστές, οι οποίοι επίσης ήταν στη μισθοδοσία ουσία της Βουλής μέσω εργολάβων, και ότι από εκεί και πέρα υπήρξαν σημειακές, εν συνόλου ίσως 40-50 προσλήψεις πάντοτε, προσέξτε το αυτό, πάντοτε και μόνο με συμβάσεις και ουδείς μόνιμος για τα έργα τα οποία γίνονται, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, είναι πολλαπλάσια εκ των πραγμάτων, και επειδή βγαίνουμε και από την κρίση σιγά σιγά, αλλά με τον ίδιο προϋπολογισμό,
από το πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, τη ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και την κατάργηση του Οργανισμού Ανάγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Κωνσταντίνος Στρατής προανήγγειλε την πρόσληψη μόνιμων αρχαιοφυλάκων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το νομοσχέδιο τακτοποιεί σκανδαλώδη θέματα του παρελθόντος και αποκαθιστά τη διαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Κωνσταντίνος Στρατής. Παράλληλα, προανήγγειλε την πρόσληψη 200 αρχαιοφυλάκων μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόσληψη 1.000 μόνιμων υπαλλήλων μέσα στην επόμενη τριετία. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη προκηρύξει 200 μόνιμες θέσεις αρχαιοφυλάκων, οι οποίες κατευθύνονται κυρίως προς τα νησιά, αλλά και προς μεγάλα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αναμένουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ στο επόμενο 1-2 μήνες. Και εντωμεταξύ, έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις διαδικασίες πρόληψης έκτακτου προσωπικού και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι. Όπως είπαμε χθες χαρακτηριστικά στην Επιτροπή, 1.350 συμβάσεις λήξανε το Δεκέμβριο, ήρθαν 350 νέες προσλήψεις και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προγραμματίζουμε 1.000 νέες προσλήψεις στην επόμενη τριετία για το Υπουργείο Πολιτισμού, μέρος των οποίων βεβαίως θα κατευθυνθεί και για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν ύποπτο τον χρόνο που επέλεξε η κυβέρνηση για την επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων και έκαναν λόγο για ρυθμίσεις προεκλογικού χαρακτήρα. Διευθετεί τα προβλήματα του παιδικού σταθμού, εντάσσει τον παιδικό σταθμό στις δομές του Υπουργείου, μεταφέρει τους εργαζόμενους που πληρώνονται από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς να χάνεται κανένας και άρα εξορθολογίζει τη λειτουργία του, θέτοντας από εδώ και πέρα κριτήρια όλων των ειδών, τα σωστά κριτήρια για το ποια παιδιά μπαίνουν κτλ. Το δεύτερο πράγμα σχετικά σημαντικό που κάνει το Υπουργείο είναι πάλι μια διευθέτηση. Καταργείται ο φορέας Οργανισμός Ανέργειας Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Οι εργαζόμενοι εντάσσονται στις θέσεις ανάλογες του Μουσείου της Ακρόπολης. Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης, η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εισάγει προς ψήφιση το παρόν νομοσχέδιο που αποτελεί μια πρόχειρη σειραφή νομοθετικών διατάξεων, πολλές από τις οποίες έχουν ανασυρθεί από το παρελθόν, αλλά παράλληλα έχουν αλλοιωθεί προς τον σκοπό τους. Πρόκειται για ένα ακόμα νομοθέτημα κατώτερο των περιστάσεων που αφήνει σκοπίμως ανοιχτά όλα τα κρίσιμα θέματα του πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάστηκε 4 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει διάταξη του οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 2014. Σήμερα εισάγονται στη Βουλή διατάξεις που έρχονται με καθυστέρηση 4 χρόνων και η ευθύνη είναι ολόδική σας. Το νομοσχέδιο σας περίμενε έτοιμο, κλειδωμένο, υπομονετικά στα συρτάρια του Υπουργείου σας, αλλά δεν είναι άξιο απορίας γιατί τώρα, γιατί σας έπιασε ξαφνικά αυτή η ανάγκη να υπάρξει τακτοποίηση στα θέματα του προσωπικού. Το σχέδιο νόμου είναι μικρό και υποτίθεται εξυπηρετικό. Ό,τι πρέπει για τις τελευταίες μέρες μιας κολοβής κυβέρνησης. Το παρόν σχέδιο νόμου λοιπόν του Υπουργείου Πολιτισμού έρχεται σε μια περίοδο που λόγω όλων όσων έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο δύσκολα θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε κάποια θετικά στοιχεία. Παρά τις όποιες επιμέρους ρυθμίσεις που έχει αυτό σε θετική κατεύθυνση, αντικειμενικά και εντάσσεται και λειτουργεί με βάση τη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, η οποία όπως και στους υπόλοιπους κοινωνικούς τομείς, στην υγεία, την παιδεία για παράδειγμα, έτσι και στον χώρο του πολιτισμού, επιδιώκει την επέκταση και την εμβάθυνση της επιχειρηματικότητας με στόχο βεβαίως την επιδιωκόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για μια σειρά αποσπασματικών διατάξεων χωρίς καμία απολύτως συνοχή. Προσπαθούν να τακτοποιήσουν δήθεν, αλλά αυτό που στην πραγματικότητα κατά εμάς καταφέρνουν είναι να διονύσουν τον αγκαλισμό της πολιτικής ηγεσίας με τον συνδικαλισμό και να διασφαλίσουν κατά παρέκκληση θέσεις εργασίας. Αν δείτε και το χρονικό διάστημα του 2005 δηλαδή ως το 2016, θα διαπιστώσετε ότι υπήρχε μια διακομματική ομερτά για όλα αυτά που γινόντουσαν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε ότι κόβοντας την απευθείας χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας από το ΤΑΠΑ θα διορθωθούν οι παραπάνω παθογένειες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό.
Στο πλαίσιο της συζήτησης προκλήθηκε ένταση όταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην πρωτόδικη καταδίκη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Γεωργιάδη για παιδεραστία. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ζαβάρας και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη επέκριναν τη Χρυσή Αυγή για φασιστικές νοοτροπίες. Είχα ξαναμιλήσει τότε για το μεγαλοστέλεχό σας, τον βουλευτή σας, τον Νίκο τον Γεωργιάδη. Τον υποστηρίζατε, λέτε με θέρμη, έτσι λέγατε. Τον καλύπτατε. Καταρχάς δεν έχουμε καμία σχέση. Θα σας με φίλους παιδεραστών, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου, την αηδία μου και δεν έχω καμία σχέση, μα καμία σχέση με όσα ακούστηκαν από το στόμα του κυρίου αυτού βουλευτή, ο οποίος κάνει κατάχρηση και της λέξης και της ιδιότητας και της εμπιστοσύνης που του έχει δείξει ο ελληνικός λαός όταν έρχεται μέσα στο κοινοβούλιο και δημιουργεί αυτού του είδους την εικόνα. Οι υπερπατριώτες θαυμαστές της Χούντας, της ελληνικής, ησυχία, που έγινε ο δούριος ύπος της Κύπρου και τολμάτε και παραδίδετε εδώ μέσα μαθήματα πατριωτισμού, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μιλάτε και να σχημονείτε εντός αυτής της αίθουσας. Αρκετά. Και σας περιμένουν καταδίκες βαρύτερες. Σε σφάλματα υπολογισμού των εισφορών επί προηγούμενων κυβερνήσεων, απέδωσε ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων το πρόβλημα που ανέκυψε με λάθη στην καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους. Το θέμα αυτό συζητήθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το πρωί της Πέμπτης. Στα λάθη που έγιναν στα αναδρομικά συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων, αναφέρθηκε με επίκαιρη ερώτησή του προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ζητώντας να πληροφορηθεί συναφώς γιατί δεν έχει γνωστοποιηθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων και πότε θα γνωστοποιηθεί στους συνταξιούχους η προσωπική τους διαφορά. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος απέδωσε σε λάθη που έγιναν επί προηγουμένων κυβερνήσεων τα σφάλματα που σημειώθηκαν στις επιστροφές εισφορών, τα οποία διορθώνονται άμεσα, είπε, και γνωρίζουν ήδη οι δικαιούχοι το ποσό που θα τους καταβληθεί, ενώ και όσοι πήραν παραπάνω θα τα επιστρέψουν τμηματικά, ώστε να μην διαταραχθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός τους. Για το θέμα της προσωπικής διαφοράς, είπε πως αυτή δεν υφίσταται, αφού όλοι παίρνουν ό,τι έπαιρναν. Μερικοί δε πήραν και αύξηση. Όσο για τις συντάξεις χειρίας, είπε ότι καταβάλλονται κανονικά, ενώ οι χαμηλές συντάξεις χειρίας με ανήλικο παιδί διπλασιάστηκαν. Ο κ. Πετρόπουλος κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να μην διακηρύσει τη διάλυση του ΕΦΚΑ ούτε την περικοπή των επικουρικών. Ως προς τις συντάξεις χειρίας, κανένα πρόβλημα δεν έχει προκύψει, γιατί δεν έχει πει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας. Αυτό προβλέπεται από τον νόμο με τη συμπλήρωση τριετίας που ολοκληρώνεται το 2019-13 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή όλοι παίρνουν σύνταξη χειρίας. Έχουμε αυξήσει τη βασική σύνταξη για τις αγρότησες χείρες, πήγε από τα 73 ευρώ στα 320 ευρώ και 720 ευρώ για χείρα με ανήλικο παιδί στους υπόλοιπους φορείς ΟΑΕ και ΙΚΑ, που ουσιαστικά διπλασιάσαμε την κατώτατη σύνταξη. Η προσωπική διαφορά δεν υφίσταται, κύριε Μηταράκη, και με την αλλαγή του νόμου που καταργήσαμε την περικοπή της προσωπικής διαφοράς όπως διατυπώθηκε στο νόμο 43-87, εν συνεχεία με τον νόμο που κατήργησε την πρόβλεψη για περικοπή, δεν μιλάμε για προσωπική διαφορά, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Επομένως, μην με ρωτάτε ποια είναι, διότι όλοι παίρνουν τη σύνταξη που ελάμβαναν και 620.000 παίρνουν μεγαλύτερη από τη σύνταξη που ελάμβαναν με το παλιό σύστημα. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης ενημέρωσε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρας Πύργου. Τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Τα έργα για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας Πύργου ξεκινούν σε 2 μήνες από σήμερα, ενημέρωσε την Επιτροπή ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πύρτζης. Είμαστε και πρέπει να είμαστε όλοι από όλους τους χώρους χαρούμενοι που επιτέλους αυτό το έργο μετά από τόσα χρόνια ξεκινάει. Οι συγκεκριμένες διαγωνιστικές, οι 6 διαγωνισμοί θα κληθούν τις επόμενες μέρες όταν ετοιμαστούν οι συμβάσεις να φέρουν τα απαραίτητα, τις εγγυητικές και τα απαραίτητα πιστοποιητικά και μετά από 1 μήνα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τα εργοτάξια και το δρόμο. Άρα η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι πριν το Πάσχα λογικά και τα 6 τμήματα θα ξεκινήσουν.
Η κριτική της αντιπολίτευσης επικεντρώθηκε στην επιλογή της κατασκευής του έργου μέσω διαδοχικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Σπάτε ένα έργο σε 8 διαγωνισμούς. Το έργο έχει καθυστερήσει άλλα 4 χρόνια, δεν έχει ξεκινήσει και από την αρχή εμείς είχαμε δηλώσει τις διαφωνίες μας και τους προβληματισμούς μας, τις οποίες αγνοήσατε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ένα έργο που είναι στον αέρα. Με χρονοδιάγραμμα 3,5 ετών, ακούστε το σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνει το έργο. Ξέρετε ότι το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο δηλαδή, τελειώνει το 2020. Και η παράτασή του με τον τύπο Νήσιν 2 είναι μέχρι το 2022. Η πράξη ένταξης του έργου τελειώνει 31/12 του 2023. Άρα, έχουμε βάσιμους φόβους για τη χρηματοδότηση του έργου. Ποια έργα είναι σε προτεραιότητα και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες? Τα έργα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και είναι στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεύτερον, τα έργα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη λογική κόστος ωφέλους. Στην απάντησή του, ο κ. Σπύρτζης τόνισε. Δυστυχώς, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος είχε ενταχθεί στη σύμβαση παραχώρησης το 6 της Ολυμπίας Οδού και το 13 είναι γνωστή η ιστορία. Πολύ μεγάλα τμήματα των παραχωρήσεων βγήκαν εκτός για τους λόγους που έχει αναγνωρίσει και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και έχουμε συζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Επιλέξαμε λοιπόν να πάμε σε αυτό που η οδηγία έχει και ως πνεύμα αλλά και ως άρθρο, να βγαίνουν πολλαπλές διαγωνιστικές διαδικασίες αυτοτελών τμήματων για να μπορέσει ο ανταγωνισμός να είναι μεγαλύτερος, να έχουμε μικρότερο κόστος και επομένως να μπορέσουμε να παλέψουμε να πάρουμε την έγκριση για τη χρηματοδότηση κόστος ωφέλους από τα χρηματοδοτούμενα. Στα 137 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται για το 2018 τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Εποπτεία Παιγνίων, Ευάγγελος Καραγρηγορίου. Ενημερώνοντας τα μέλη της αναφορικά με την έκθεση πεπραγμένων του οργανισμού για τα έτη 2015-2016, ο κύριος Καραγρηγορίου πρότεινε να θωρακιστούν με επιπλέον αρμοδιότητες τα μέλη της, ζητώντας παράλληλα να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικτυακή αγορά. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να ελεγχθεί το σύνολο της παικτικής δραστηριότητας, αναφέρθηκε ο κ. Καραγρηγορίου, πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής που υποπτεύει τα παίγνια στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ετοιμάσαμε το σχέδιο του κανονισμού για το διαδίκτυο, που και αυτό αναρτήθηκε για διαβούλευση, η οποία έληξε πριν λίγες εβδομάδες, στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Έτσι, στο άμεσο μέλλον θα έχουμε μια διαδικτυακή αγορά με κανονικές άδειες και με ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο των εταιριών αυτών, καθώς και την άμεση πρόσβαση της Επιτροπής Παιγνίων στον σύνολο της παικτικής δραστηριότητας. Απαντώντας ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Καραγρηγορίου δήλωσε πως τα έσοδα του Δημοσίου αυξήθηκαν το 2018 στα 137 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ζήτησε μεταξύ άλλων να δοθούν προανακριτικές αρμοδιότητες στα μέλη της αρχής. Το 2018 ο τζίρος έκλεισε 391 εκατομμύρια και το έσοδο υπέρ του Δημοσίου 137 εκατομμύρια. Και τα δεδομένα δείχνουν μια αύξηση των εσόδων του Δημοσίου κατά 370%, έστω και σε αυτό το μεταβατικό πλαίσιο, μέσω της αυξημένης εποπτείας, έχουμε ζητήσει να μας δοθούν προανακριτικές αρμοδιότητες, όπως υπάρχουν και σε άλλα ελεκτικά όργανα του Δημοσίου. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος, ακόμα και σε παράνομες πράξεις. Το 1/3 της νόμιμης πελατείας αποδέχεται κατά κάποιο τρόπο ότι είχε μια συμμετοχή στον παράνομο τζόγο. Δεν το διατυπώνει έτσι βέβαια, έτσι όπως μου έχει μεταφερθεί, αλλά αυτό τεκμέρεται. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 100.000 παίχτες, γιατί μιλάμε για ένα σύνολο 300.000 παίχτων, παραπάνω από 300.000 είναι το σύνολο των παίχτων αυτή τη στιγμή που έχουν κάρτα παίχτη και παίρνουν στα μηχανήματα, 100.000 παίχτες δήλωσαν, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, κάποιοι να μην το δήλωσαν, ότι είχαν μια επαφή με αυτά τα παιχνίδια πλην καζίνο. Ποιες είναι οι συνέπειες και τι παθαίνει κάποιος που είναι στην blacklist στο συγκεκριμένο εργαλείο? Το συγκεκριμένο εργαλείο, οι συνέπειες που έχει είναι ότι όταν κάποιος μπει στην blacklist δεν μπορεί
Στέλνουμε εμείς τη συγκεκριμένη λίστα στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, τις εταιρείες δηλαδή που χρησιμοποιούν όλα τα νοικοκυριά και οι πολίτες για να μπουν στο διαδίκτυο και μπλοκάρουν τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και δεν μπορεί κάποιος να μπει. Διαφάνεια, ισονομία και λογοδοσία στα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες εισάγει ο νέος αθλητικός νόμος, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης την πρώτη μέρα επεξεργασίας του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού περιλαμβάνει διατάξεις και για την αντιμετώπιση της βίας στον χώρο του αθλητισμού. Με το νομοσχέδιο φτιάχνουμε ένα στιβαρό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει τους κανόνες λειτουργίας του επαγγελματικού αθλητισμού, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου που αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τη λειτουργία των ομοσπονδιών, την καταπολέμηση της βίας, καθώς και τη λειτουργία της Φιλίππου Ένωσης, δηλαδή τη λειτουργία του υπόδρομου, ο οποίος παραμένει κλειστός από τα Χριστούγεννα έως και τώρα. Με το σύνολο των διατάξεων, ιδίως για τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά και για την λειτουργία και το νέο πλαίσιο των ομοσπονδιών, με την απλή αναλογική και την ποσόστοση φύλου, μπορούμε να χαράξουμε μια νέα μέρα, μια νέα μέρα με διαφάνεια, μια νέα μέρα με αξιοπιστία, μια νέα μέρα που δεν θα χρειαστεί τα αθλητικά ζητήματα και τα ζητήματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού να λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλονίτου, τόνισε πως με το νομοσχέδιο ενισχύεται η διαφάνεια, η ισονομία και η λογοδοσία στον αθλητισμό. Ενώ η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Καραμανλή, έκανε λόγο για φωτογραφικές διατάξεις και για ενίσχυση του κρατικού παρεμβατισμού στον αθλητισμό. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο που περίμενε πολύ καιρό η αθλητική κοινότητα. Η βασική του φιλοσοφία διέπεται από τον πυλώνα της αθλητικής κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή διαφάνεια, ισονομία, λογοδοσία, χρηστή διοίκηση και εκδημοκρατισμό. Με περίσσευμα πολιτικής υποκρισίας μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, όταν εντέχνως έχετε συμπεριλάβει διατάξεις φωτογραφικές ή όταν κρατάτε αναλύωτο τον κρατικό παρεμβατισμό στον αθλητισμό. Η Χαρά Κεφαλίδου, ειδική αγορήτρια του Κινάλ, δεν τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου, διαμαρτυρώμενη για τη διαδικασία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται την ίδια ώρα να συζητούνται δύο νομοσχέδια της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Να συνεχίσετε έτσι, κύριε Υπουργέ. Να συνεχίσετε με παράλληλη νομοθέτηση, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχει τρόπος να νομοθετήσετε διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να είμαι συγχρόνος σε δύο αίθουσες και να είμαι συγχρόνος εισηγήτρια σε δύο νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο επαναλαμβάνει τα ίδια κακώς κείμενα, σημείωσε ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Χατζησάβας, ενώ ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μανώλης Συντιχάκης, τόνισε πως στόχος του νομοσχεδίου είναι να διευκολυνθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Το νομοσχέδιο δεν έχει έρθει με το σωστό τρόπο, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών, Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Στο παρόν σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, επαναλαμβάνονται τα ήδη υπάρχοντα κακώς κείμενα και τα οποία δεν διορθώνονται. Οριοθετεί το πεδίο της επιχειρηματικής δράσης, θέτει κάποιους κανόνες στο χώρο του εμπορευματοποιημένου ή λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού, οι οποίοι στην πραγματικότητα μπαίνουν για να ενισχυθούν τα προσχήματα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών. Δεν έχει έρθει με σωστό τρόπο, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που εμείς στεκόμαστε. Θα σας αναφέρω κάποια ενδεικτικά και τα υπόλοιπα στην κατάρθρον συζήτηση της Επιτροπής μας. Μας προβληματίζει ότι στο άρθρο 4 ο διορισμός και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου οργάνου ορίζεται αποκλειστικά από τον Υπουργό. Με πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ εκπροσώπων φορέων, διεξήχθη η ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι ενστάσεις από φορείς του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού αφορούσαν κυρίως τον οικονομικό έλεγχο των ομοσπονδιών και την απλή αναλογική για την εκλογή οργάνων. Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε και τις νέες διατάξεις για τη λειτουργία του υπόδρομου, όπου και υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων. Θετική χαρακτήρισε τη ρύθμιση για την ανάληψη του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των ομοσπονδιών από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Βασίλης Σεβαστής. Είναι θετική η ανάθεση των ελέγχων στους αθλητικούς φορείς στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Θέλει λίγο όμως προσοχή σε μια σειρά
ζητήματα. Ο κύριος Σεβαστής, όπως και άλλοι εκπρόσωποι ομοσπονδιών, διατύπωσαν επιφυλάξεις για την πρόληψη της απλής αναλογικής στις εκλογές οργάνων όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. Αντιρρήσεις για τις διατάξεις προβλέπουν την έκδοση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατύπωσε ο πρόεδρος της Super League. Δεν μπορεί το πιστοποιητικό που θα εκδίδει αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ξαναέρχεται στο προσκήνιο να είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχουμε μια ανώνυμη αθλητική εταιρεία στο πρωτάθλημα. Οι εκπρόσωποι της Ολυμπιακής και της Παραολυμπιακής Επιτροπής από την πλευρά τους επεσήμαναν πως η πρόληψη για ποσόστοση φύλου στα ψηφοδέλτια θα δημιουργήσει προβλήματα λόγω της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών. Στη συζήτηση καταγράφηκε η μεγάλη διαφορά απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων που εμπλέκονται με τη λειτουργία του υποδρόμου. Οι εκπρόσωποι της Φιλίππου Ενώσεως ζήτησαν να παραμείνει το παλαιό καθεστώς της απευθείας εποπτείας από τον Υπουργό, διαφωνώντας με το νέο πλαίσιο λειτουργίας με τη συμμετοχή της ιατρικής του ΟΠΑΠ. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομών Ονείπων και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλίππων ζήτησαν την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για να επαναλειτουργήσει ο υπόδρομος. Από την αντιπαράθεση αυτή, καταδέχθηκε η ανάγκη να υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας, σχολίασε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης. Καταδείχθηκε η ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις. Και νομίζω ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν ευνοούν κανέναν. Η συζήτηση του νέου αθλητικού νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Στην κατάρθρο επεξεργασία του από τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι των φορέων, ενώ ακολούθησαν και αλλαγές στα άρθρα του. Με τη συζήτηση επί των άρθρων συνεχίστηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, αφού άκουσε τις θέσεις των φορέων και των εισηγητών των κομμάτων, έδωσε απαντήσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Θεσπίζουμε για πρώτη φορά τέλη και νομίζω ότι θα θεσπίζουμε ορθώς. Όποιος θέλει να συμμετέχει στο επαγγελματικό κομμάτι του αθλητισμού θα πρέπει για την εξέταση των ετοιμάτων του και των αιτήσεών του να πληρώνει τα αντίστοιχα τέλη. Από τη στιγμή που προβλέπεται ότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν γίνονται προσλήψεις και με τον οργανισμό που θα φτιαχτεί. Δεν γίνονται προσλήψεις. Το προσωπικό θα οριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλονίτου, σχολίασε τις τοποθετήσεις των φορέων, ιδιαίτερα για τις υποδρομίες. Από τις ακροάσεις λοιπόν αυτές, τα πιο σημαντικά θέματα με τα οποία καταπιάστηκαν ήταν το θέμα που αφορά τη Φίλιππο Ένωση Ελλάδας, την αναμόρφωση του πλαισίου της λειτουργίας της. Γνωρίζουμε από τον Δεκέμβριο ότι δεν γίνονται υποδρομίες και κάποιοι έχουν ευθύνη γι' αυτό. Και αυτό βέβαια είναι εις βάρος 3.000 οικογενειών που ζουν από την υποδρομική δραστηριότητα, αλλά είναι και εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Στη συνέχεια υπεραμήθηκε των άρθρων του νομοσχεδίου λέγοντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξυγιαίνεται ο αθλητικός χώρος. Η εισηγήτρια της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Άννα Καραμαλή, είπε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αντιρρήσεις των φορέων. Όπως είπε και η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών στην ακρόαση των φορέων και εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και τον προβληματισμό τους για αυτά που νομοθετείται. Πιστεύω ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ακρόαση των φορέων. Η ειδική αγορήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαρά Κεφαλίδου, σχολίασε την αφαίρεση σειρά άρθρων από το αρχικό νομοσχέδιο. Εξαφανίστηκε μισό νομοσχέδιο. Εξαφανίστηκαν διατάξεις για προπονητές, εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια. Προφανώς και το σκεφτήκατε ξανά και σας φόβησαν οι μεγάλες αντιδράσεις που αντιμετωπίσατε από φορείς, κυρίως πανεπιστήμια, τμήματα φυσικής αγωγής, αλλά και από τον ίδιο τον δικό σας, τον Γενικό Γραμματέα. Τις αντιρρήσεις τους στο σύνολο, αλλά και σε επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου, εξέφρασαν οι εισηγητές των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται με το πέρας της παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου και συνεπώς πολύ αργά. Πραγματικά τώρα θυμηθήκατε να βάλετε τέλος στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Η δική μας βασική κριτική στο νομοσχέδιο είναι ότι δεν δίνει ριζικές λύσεις στις αιτίες της διαφθοράς, της οπαδικής βίας, των στημένων, που ουσιαστικά συμπυκνώνονται στην εξής μία. Στην επιχειρηματική δράση, στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι ένα σχέδιο νόμου που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θετικό, αν δεν υπήρχαν κάποια έτσι αγκάθια μέσα, καθώς έρχεται να ρυθμίσει ζητήματα που ταλανίζουν τον αθλητισμό και ειδικότερα τον επαγγελματικό αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί σε δεύτερη ανάγνωση.
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και Υγείας συζητήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το απόγευμα της Δευτέρας. Την αναστολή της φημολογούμενης κατάργησης της ΔΟΗ Αχαρνών ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρολιάκος, λέγοντας πως η μεταφορά της στα καταστήματα Ελευσίνας ή Παλίνης θα επιφέρει περαιτέρω προβλήματα σε μια υποβαθμισμένη περιοχή με αυξημένη μόνον την παραβατικότητα. Απαντώντας, η κυρία Παπανάτσιου εξήγησε πως τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ωστόσο θα μεταφέρει στο διοικητή της τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σχετικά και θα ζητηθεί η αναστολή της απόφασης μέχρι να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής Αχαρνών εύκολα και ηλεκτρονικά. Για την οριακή κατάσταση λειτουργίας του ΕΣΥ, αναφορικά με την αποδιοργάνωση των μονάδων, τη λειτουργία των ΜΕΘ, την αργοπορία του ΕΚΑΒ και την αποψήλωση των νοσοκομιακών μονάδων από επιμελητές, όπως ο Ευαγγελισμός ή το Σωτηρία, που εργάζονται πλέον με κουρασμένους εξιντάριδες γιατρούς, όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς ειδικευόμενους, έθεσε επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Λεωνίδας Γρηγοράκος στον Υπουργό Υγείας, που δεν αρνήθηκε τις δυσκολίες, αλλά ισχυρίστηκε ωστόσο ότι η κυβέρνηση στα χρόνια της κρίσης έδωσε ένα σαφές στίγμα της πολιτικής της στον τομέα της υγείας. Ήδη μέσα στην κρίση, ήδη μέσα στο μνημόνιο, νομίζω ότι έχουμε δώσει ένα πολύ σαφές στίγμα και ένα δείγμα γραφής για το πώς προσεγγίζουμε τα θέματα της υγείας. Θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις που κάναμε, πρώτον, να διασφαλίσουμε την καθολική πρόσβαση των πολιτών χωρίς διακρίσεις στο σύστημα υγείας, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεύτερον, να κινητοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς αυτή την περίοδο. Και οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν λίγοι. Αθρηστικά, οι προκηρύξεις μόνιμων εργαζομένων, γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού, αυτή την περίοδο που έχουν δρομολογηθεί, είναι περίπου 8.500-9.000. Την στήριξη του πολυδύναμου ιατρείου Δοξάτου στο Δοξάτο της Δράμας ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, λέγοντας πως λειτουργεί με ένα γιατρό, μία νοσοκόμα χωρίς καν τηλεφωνικό κέντρο και ίντερνετ. Ο κ. Ξανθός επανέλαβε το διαπιστωμένο ότι σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ειδικευμένων γιατρών, φεύγουν συχνά στο εξωτερικό ή προτιμούν τα αστικά κέντρα, εξού και βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις και καλό θα ήταν το πολιτικό σύστημα να συζητήσει ένα ελκυστικό πακέτο προσέλκυσης των γιατρών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παρά το ότι έχουμε κάνει κατ' επανάληψη προκηρύξεις, πάρα πολλές θέσεις ειδικευμένων γιατρών βγαίνουν άγονες σε αυτές τις περιοχές. Κατά την άποψή μου, πρέπει με ωριμότητα το πολιτικό σύστημα να συζητήσει ένα πιο συνεκτικό και ελκυστικό πλάνο κινήτρων για προσέλκυση γιατρών αυτή την περίοδο. Δυστυχώς, οι νέοι μας γιατροί έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα πλέον στη χώρα, είναι μειωμένη η διαθέσιμη δεξαμενή και είναι γνωστό ότι οι γιατροί επιλέγουν κατά προτεραιότητα να καλύπτουν κενά και ανάγκες και θέσεις που προκυρήσονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θετική κατά πλειοψηφία ήταν η διατύπωση γνώμης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανανέωση της θητείας του Παναγιώτη Νικολόπουλου ως διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος είναι διοικητής της ίδιας περιφέρειας από το 2015, στον απολογισμό της θητείας του, ανέφερε πως αντιμετωπίστηκαν πολλά προβλήματα και ανεπάρκειες, αλλά παραμένει το ζήτημα της κάλυψης θέσεων γιατρών σε άγονες δυσπρόσιτες περιοχές. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός τόνισε πως έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που επεξεργάζεται ένα νέο πλέγμα κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες περιοχές και υπεραμείνθηκε της επιλογής στελεχών από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για την κάλυψη των των διοικητών των υγειονομικών περιφερειών αντί των μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα, όπως έχει προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης του Αλτσχάιμερ, ενημερώθηκε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Υγείας, της Προέδρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και της Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ, πανεπιστημιακούς γιατρούς νευρολογίας και ψυχιατρικής, όπως και εκπροσώπους σχετικών φορέων, που όλοι εκτιμούν πως ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως η άνοια υπερηλίκων απαιτεί την κοινωνική συστράτευση.
τα βήματα για την υλοποίηση του υφιστάμενου σχεδίου δράσης και του προγραμματισμού της πολιτείας για τους πάσχοντες και φροντιστές των ασθενών από μια νόσο που δεν θεραπεύεται, που απαιτεί 24-ωρη επίβλεψη και που συχνά αντιμετωπίζεται μοναχικά ή από γέροντα σύζυγο ή εργαζόμενες οικογένειες τέκνων των ασθενών με τα δικά τους προβλήματα, παρουσιάστηκαν στη Βουλή από αρμόδιους στο θέμα και τον Υπουργό Υγείας φυσικά, καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία αναφέρουν πως 5% του πληθυσμού πάνω από τα 65 θα νοσήσουν και θα αυξάνεται αυτός ο αριθμός όσο μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως. Θεραπεία δεν υπάρχει ακόμα, όμως αναπτύσσονται μηχανισμοί πρόληψης, η κατάθλιψη, η βαρικοΐα, ο ζαχαρώδης διαβήτης πρέπει να αντιμετωπίζονται, είπαν οι ειδικοί, έγκαιρα, όπως και η διάγνωση. Στο μεταξύ δημιουργούνται με τη χρονοβόρα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κέντρα ημερήσιας νοσηλείας και φροντίδας όπως η ιατρία μνήμης, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και μονάδες φροντίδας κατοίκων και εδώ οι Δήμοι έχουν πολλή δουλειά να κάνουν αν και το θέμα απαιτεί συνέργειες και ολοκληρωμένη προσέγγιση από πλευρά συναρμοδίων. Έχει ήδη συγκροτηθεί η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προστασία δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών, ενώ για πρώτη φορά θα θεσμοθετηθεί και πληρεξούσιος υγείας, που φυσικά υπάρχει στις νομοθεσίες των άλλων Ευρωπαίων, όπως και η δυνατότητα έρευνας και χρηματοδότησης των Ελλήνων γιατρών πάνω στο θέμα, που επίσης απουσιάζει. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία αναδεικνύει ένα τεράστιο κενό και ένα διαχρονικό δυστυχώς έλλειμμα που υπήρχε στη χώρα μας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ευρύτερης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο κενό στο κοινωνικό κράτος της χώρας μας. Και εκεί είναι και η μεγάλη απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις αναπτυγμένες, ιδιαίτερα του Βορρά. Είχαμε ένα, νομίζω, αξιόπιστο σύστημα υγείας, επικεντρωμένο κυρίως στο νοσοκομείο, με ελλείμματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε αξιόπιστες υπηρεσίες περίθαλψης, αλλά είχαμε, νομίζω, διαχρονικά ένα τεράστιο έλλειμμα στη φροντίδα μετά το νοσοκομείο και στη φροντίδα ειδικών ομάδων, ευάλωτων ομάδων, που έχουν πολύ συγκεκριμένες και ειδικές ανάγκες. Οι βουλευτές, μέλη της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, ενημερώθηκαν για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ιάκωβο Γκανούλη, και από τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Παναγιώτη Παναγιωτίδη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν θαλάσσιες περιοχές με μεγάλη αξία από την άποψη της ιχθυοπαραγωγής και του τουρισμού που πρέπει να προστατεύονται. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η Οδηγία Πλαίσιο 56 του 2008 για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Η Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική έρχεται να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών θαλασσών, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη χρήση τους. Για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στη χώρα μας, ενημέρωσε τα μέλη της αρμόδιας υποεπιτροπής της Βουλής ο Ιάκωβος Γκανούλης, ειδικός γραμματέας υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι μιλάμε για τις θάλασσές μας, αλλά πάντα σε σχέση με τη Μεσόγειο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις ελληνικές θάλασσες χωρίς να μιλήσουμε για τη Μεσόγειο. Σαν ποσοστό θαλασσίων, ας πούμε, εκτάσεων, η Μεσόγειος είναι το 1% μόνο των ωκεανών και των θαλασσών του πλανήτη, αλλά είναι το 10% της βιοποικιλότητας. Ο κύριος Γκανούλης και ο κύριος Παναγιωτίδης από το ΕΛΚΕΘΕ έφεραν σαν παράδειγμα τα ψάρια που έπιαναν οι αρχαίοι κοντά στη Σαρδινία, εξού και το όνομά τους, η γνωστή μας σαρδέλα. Η σαρδέλα δυστυχώς έχει χάσει μέχρι σήμερα το 1/3 του βάρους της. Έχουμε το πρόβλημα αυτό της σαρδέλας, η οποία μειώνεται σε μέγεθος, αλλά ακόμα οι πληθυσμοί του γάβρου και της σαρδέλας στο Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, εξήγησε το σημείο που βρίσκεται σήμερα η εφαρμογή της οδηγίας. Η εφαρμογή της οδηγίας έχει κύκλους εξαετής. Ψηφίστηκε με το 8, αλλά το 12 οι χώρες έκαναν την πρώτη περιγραφή της κατάστασης με τους περιγραφείς. Πώς είναι, τι είναι η πατρίδα μας, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται.
Ο κύριος Παναγιωτίδης μεταξύ των σημείων της οδηγίας τόνισε ιδιαίτερα τη μείωση του πλαστικού. Τα απορρίμματα τα οποία λόγω του πλαστικού έχουν κατακλείσει τις παραλίες και το βυθό και επιπλέον στη θάλασσα και τα τρώνε κατά λάθος οι θαλάσσιοι οργανισμοί και πεθαίνουν. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η εντατικοποίηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα, εντούτοις θα πρέπει να συνδυαστεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως η πλαστική σακούλα. Η σακούλα που ζητήσατε. I'm in the mood. Ασύγκριτα χαρακτήρισε τα ωφέλη από τη χρήση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας έναντι οποιοδήποτε άλλου συστήματος θέρμανσης ή ψήξης ο καθηγητής γεωλογίας και διευθυντής του ΚΑΠΕ Κωνσταντίνος Καρίτσας, ενημερώνοντας τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής για το θέμα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις πολλαπλές εφαρμογές των γεωθερμικών αντλιών, όπως η αφαλάτωση, η τηλεθέρμανση, η θέρμανση θερμοκηπίων και υδατοκαλλιεργειών, αλλά και στο νέο θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για τη γεωθερμία που θα προβλέπει το διαχωρισμό της θερμικής από την ιαματική της χρήση. Σημαντικά χαρακτήρισε το ωφέλη από τη χρήση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ, καθηγητής Κωνσταντίνος Καρίτσας, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με τις εφαρμογές της γεωθερμίας, κάνοντας λόγο για ενεργειακή απόδοση 1:5 και εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Όταν η ΔΕΗ καίει το λιγνίτη για να βγάλει ρεύμα, είναι 1:3. Άρα, αν έχεις μόνο λιγνίτη και έπαιρνες το ηλεκτρικό αυτό και το χρησιμοποιούσες με την αντλία θερμότητας, δηλαδή τα 3 αντιστοιχούσαν σε 5 θερμικά, άρα έχεις ένα όφελο 67%. Με το νέο νόμο, που μακάρι να προχωρήσει, δίνεται δυνατότητα να διαχωριστεί η θερμική χρήση από την ιαματική χρήση. Αν λοιπόν αυτός που εκμεταλλεύεται τα ιαματικά λουτρά, καλή ώρα Σαμουθράκη, έχεις 100 βαθμούς, το κατεβάζεις στους 40, χάνεις 60 βαθμούς με τη ροή που υπάρχει. Αυτό είναι ένα θερμικό περιεχόμενο, ακόμα και για ηλεκτροπαραγωγή, όχι μόνο για τηλεθέρμανση. Οι Τούρκοι που έχουν διαφορετικό σχεδιασμό, που είναι δίπλα μας, έτσι, έχουν τα ίδια, δηλαδή απέναντι τη Μυτιλίνη όλα αυτά γίνονται, απέναντι από τη Χίο κτλ. Ήδη έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το φοβερό, ξεκινήσανε μετά από μας, χρόνια μετά, έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Έχουν πάνω από 1.200 μεγαβάτ. Ξέρετε πόσο πολύ είναι φορτίο βάζει 1.200 μεγαβάτ. Είναι σαν να έχει 5.000 μεγαβάτ αιωλικά. Τα καλά νέα στο θέμα αυτό είναι ότι το αρμόδιο Υπουργείο πρόκειται να καταθέσει τις προσεχείς μέρες νομοσχέδιο με στόχο μεταξύ άλλων να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο και να δημιουργήσει μια νέα αρχή για το θέμα της γεωθερμίας και ελπίζουμε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι βουλευτές αλλά και επιστήμονες θα έχουν μια ουσιαστική θέση και άποψη για το θέμα αυτό. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Φορέων και Οργανώσεων, σχετικών με το αντικείμενο της συνεδρίασης, ενημέρωσαν τους βουλευτές και απάντησαν στις ερωτήσεις τους. Κοινή πεποίθηση είναι ότι πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με την άγρια πανίδα. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα ήταν το θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ο λύκος και η αρκούδα είναι τα δύο είδη σαρκοφάγων ζώων που κυρίως απαντώνται στη χώρα μας. Ο τμηματάρχης διαχείρισης άγριας ζωής και κυνηγιού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Νίκος Μπόκαρης, περιέγραψε τις δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τις ζημιές από την άγρια πανίδα αλλά και την άμεση επέμβαση όταν εμφανίζονται σαρκοφάγα θηλαστικά. Συγκροτείται άμεσα η ομάδα άμεσης επέμβασης, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του περιστατικού, δηλαδή αν είναι κάποιο επικίνδυνο περιστατικό ή ένα σύνηθες περιστατικό, και λαμβάνεται στον τόπο του συμβάντος απόφαση και τον τρόπο χειρισμού του θέματος. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Θεοφάνης Κουρεμπές, αναφέρθηκε στις ζημίες που δημιουργούνται στις καλλιέργειες από τους αγριόχειρους. Με τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και με τις διασταυρώσεις μεταξύ του αγριόχειρου και του μαύρου χείρου έχουμε τεράστιους πληθυσμούς οι οποίοι έχουν ξεφύγει εκτός των περιοχών αυτών με αποτέλεσμα να έχουμε σε κάποιες περιοχές πολύ σοβαρές ζημιές. Η Επιτροπή Φύση 2000, εκπροσωπούμενη από την αναπληρώτρια πρόεδρο Ιόλη Χριστοπούλου, είπε ότι η συμβίωση ανθρώπων και άγριων ζώων είναι συχνά δύσκολη. Άνθρωπος και είδη της άγριας φύσης βρίσκουν επίσης δυσκολία
Όταν οι άνθρωποι αντιδρούν εκδικητικά απέναντι σε αυτά τα είδη, θανατώνοντάς τα, δηλητηριάζοντάς τα και συχνά οδηγώντας τα σε αφωνισμό στην ίδια περιοχή. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεβερέτος τόνισε τη σημαντικότητα της συνύπαρξης ζώων και ανθρώπων. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη αύξηση λύκων, λίγκας και τσακαλιών δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κτηνοτροφία και ζήτησε τη λήψη μέτρων. Ο Λάμπρος Γίτσας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Αναπαραγωγή και επαναδιάδοση του ελληνικού ποιμενικού σκύλου με ανάληψη του 100% του κόστους απόκτησης. Η εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης, με χρήση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας στο 100% του κόστους επένδυσης. Την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος Μυρτό Λίκα, η οποία υπεραμύθηκε τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγριων ζώων. Αφήστε μας να πιστέψουμε ότι ο λύκος και όλα τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα είναι φίλοι μας και μη μας το παρουσιάζετε σαν εχθρό, γιατί δεν πρέπει να είναι. Ο διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας, αποτύπωσε τους πληθυσμούς αρκούδας και του λύκου στις ορεινές περιοχές, ενώ εστίασε και στα ατυχήματα στους αυτοκινητοδρόμους. Τα τροχαία ατυχήματα που έχει αναπτυχθεί σε ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, τόσο από πλευράς των ζώων τα οποία εξοντώνονται στους δρόμους, τους μεγάλους οδικούς άξονες, όσο και για τους κινδύνους στην οδική ασφάλεια για τους ανθρώπους. Τέλος, ο Διευθυντής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, αναφέρθηκε στο τεράστιο κόστος για την αντιμετώπιση της λύσας από την κόκκινη αλεπού, που φτάνει σε αρκετά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη κάθε χρόνο να κάνει 2 εμβολιαστικές καμπάνιες, κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, ρίχνοντας εμβόλια δολώματα για να εμβολιάζει τις κόκκινες αλεπούδες βέβαια, περίπου 20-25 δολώματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και μέχρι τώρα έχουμε 10 καμπάνιες. Αυτό το κόστος ετήσια είναι τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα ήταν ο πλανήτης μας χωρίς τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα? Οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, μας προειδοποιούν ότι δεν θα αργήσουμε να το διαπιστώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος απασχόλησαν την Ολομέλεια κατά τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής. Μετά την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η κυβέρνηση προχωρά στην αποκατάσταση αδικιών που υπήρξαν από την εφαρμογή της οριζόντιας μείωσης του συντελεστή απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Ιωάννη Σαρίδη. Συνέπεια αυτής της οριζόντιας μη παραμετροποιημένης ουσιαστικά μείωσης ήταν ο συντελεστής απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων να μειωθεί, να διαφοροποιηθεί δραστικά σε σχέση με άλλους παραγωγούς και έτσι λοιπόν να μειωθεί εις βάρος αυτών των οποίων κατασκεύασαν τα έτη 2011-2013. Τώρα που έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις, έχουμε ένα πλεονασματικό ΛΑΠΕ, έχουμε καταργήσει τη χρέωση του προμηθευτή και το τέλος λιγνίτη και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πιο αναλυτικά, να διορθώσουμε μικροαδικίες που υπήρχαν στο New Deal. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση και ελπίζουμε ότι σύντομα να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στα υπαρκτά προβλήματα που παρήγαγε το New Deal. Οι κάτοικοι του οικισμού Μαρμάρη στην Εύβοια δεν πρέπει να ανησυχούν από τη λειτουργία του αιωλικού πάρκου της ΔΕΗ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκου Καραθανασόπουλου. Δεν είναι παράλογοι οι κάτοικοι που όλοι αντιδρούνε. Δεν είναι παράλογο το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρίστου που έβγαλε ομόφωνη απόφαση. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί βεβαίως μπορεί να λέτε εσείς ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν μια σειρά ζητήματα, αλλά στην ίδια χώρα ζούμε. Και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχουν 17 ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ, παλιάς κοπής και τεχνολογίας, η οποία η ΔΕΗ καλώς κάνει αντικατάστασή τους με ένα πολύ μικρότερο αριθμό, νομίζω 6 ανεμογεννήτριες καινούργιες στο ίδιο μέρος. Άρα αντί για 17 ανεμογεννήτριες τις αντικαθιστά η ΔΕΗ με 6. Οι καινούργιες ανεμογεννήτριες έχουν μηδενικό, σχεδόν πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου σε σχέση με τις παλιές τις οποίες αντικαθιστά. Να παρέμβει η κυβέρνηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου ώστε να προχωρήσει το έργο της ανάπτυξης στη λίμνη Λάδωνα, ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ένα έργο το οποίο επί 4 χρόνια έχει επικαιροποιήσει τις μελέτες από την περιφέρεια, από τον κύριο Δέδε, έχει
ενταχθεί, έχει ξαναεπικαιροποιηθεί, έχει ξανά και ξανά και ξανά, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και ξέρετε τι θέλω να σας πω, ότι σε αυτό παίζουν ρόλο τα μικροκομματικά. Τα μικροκομματικά θέματα. Για προσπάθεια δημιουργίας μικροπολιτικών εντυπώσεων έκανε λόγο στην απάντησή του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιος Γιαννακίδης. Εντάξατε ένα έργο το οποίο δεν ήταν όριμο και παρά το γεγονός ότι στο τεχνικό δελτίο αναφέρεται ότι υπήρχαν οι μελέτες και όλα τα σχετικά. Από εκεί και πέρα, σε απάντηση του Δήμου επί της συγκεκριμένης ερώτησης, αναφέρεται ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την επικαιροποίηση των μελετών καθώς και να τηθεί εκ νέου τις αδειοδοτήσεις. Αυτή η τακτική, λίγο πριν τις εκλογές, να εντάσσονται έργα όχι για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, αλλά για άλλους λόγους, οδήγησε στην κατάσταση την οποία παραλάβαμε το 2015 και θα έπρεπε να διευθετήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από τη τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.